Στον αέρα κινδυνεύει να την αχθεί η αγροτική παραγωγή τη Κρήτη λόγω τη απεργία σπινιών με αγρότε τη νότια Κρήτη να βρίσκονται σε απόγνωση. Αγαναχτισμένο. Ε, διότι μόλι ξεκινάει η παραγωγή και έχοντα κάνει τόσα έξοδα, κάνουν μια απεργία και μα διαλύουν. Δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα προϊόντα μα δεν πάνε στον όρο στι αγορές και υπάρχει πρόβλημα. Όπως λένε δεν πρόλαβα να χαρούν την άνοδο των τιμών, αντίθετα αντικρίζουν μείωση 60% των τιμών και με χιλιάδες τόνους κυπευτικών να μένουν στα ζήτητα. κατρακύλα στον αγρότη. Οι τιμές τι έπαθαν σήμερα. Οι τιμές είχαμε κατακόρυφη πτώση έω έως και 60% πτώση στις τιμές σε όλα τα προϊόντα και κάποια μείναν αδιάθετα. Αρκετά από αυτά είναι πολύ καλά προϊόντα, είναι πρώτα κοψίματα. Και από αυτά περίμενε ο παραγωγό να πάρει κάποια χρήματα για να ξεκινήσει τη σεζόν του. Πρόκειται για παραγωγού νοπών κυπευτικών του Κούδουρα, τη Ιεράπετρα, τη Ψαρή Φοράδα, του Τιμπακίου, τη Κουντούρα και του Ελαφώνησίου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στα δημοπρατήρια τη Ιεράπετρα, όπου έμειναν στα ζήτητα λόγω τη απεργία τη ποινιό χιλιάδε τόνοι προϊόντων. Να φεύγει κάποιο καράβι ενδιάμεσα, στάδιας. να αποσυμφορίζεται η κατάσταση, τα προϊόντα είναι ευπαθή, δεν γίνεται να χάνονται τόσα λεφτά. Με προϊόντα που είναι εγκλωβισμένα, τα οποία στο τέλο θα καταλήξουν να πεταχτούν και να χαθούν λεφτά. Ο κόσμο, αυτή τη στιγμή, δεν αντέχει να χάνει λεφτά. Κανένα δεν αντέχει να χάνει λεφτά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Και στον τουρισμό, κρουαζέραση, ζημιά ανέρχονται σε εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ, καθώ και σήμερα δεν έδωσε κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι του Ρακλείου λόγω τη απεργία τη Πενιό. Πρόκειται για το Κόσα Πασίφικα, το οποίο μετέφερε 2.957 επιβάτε, με τη ζημιά να μεταφράζεται σε 150.000 ευρώ για την τοπική αγορά και με τι απώλειε εσόδων στον Όλυ και σε άλλου φορεί να αγγίζει τι 15.000 ευρώ. Είναι ζημιά για την τοπική, για τον λιμάνι του Ηρακλείου, στην ανάπτυξη τη κρουαζιέρα, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και παγκοσμίω. Όμω, κατά την άποψή μου και την άποψη του Οργανισμού Λιμάνι του σε τέτοιε περιπτώσει θα έπρεπε η πλοϊκή υπηρεσία να λειτουργήσει με τον πλοηγό ασφαλεία. Κατά την άποψη του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, δεν θα έπρεπε να χάνουν τέτοιε ευκαιρίε. Η απεργία είναι σεβαστή. Αν συνυπολογιστούν και οι χθεσινέ απώλειε, τότε η οικονομική ζημιά μόνο για την τοπική αγορά αγγίζει τι 182.000 ευρώ, καθώ συνάχθηκαν στον αέρα εκδρομέ, μεταφορέ, ξεναγή σε μουσεία, γεύματα σε εστιατόρια και όχι μόνο τα ανεπανόρθωτα ο τουρισμός και όλες οι προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας προκειμένου να προσελκύσουμε βραζιερόπλοια προ στην πατρίδα μας και δει στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Διότι όπως καταλαβαίνετε, εάν αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, δεν θα βάλουν περαιτέρω προγράμμα, στα προγράμματά τους ε, σταθμό επισκέψεων ε, το Ηράκλειο και την Κρήτη. Να ενεργοποιήσει άμεσα ο Υπουργό Ναυτιλία στο πλοίο Ασφαλεία, ζητούν Αβγενάκη και Μηταράκη που κάνουν λόγο και διαφορία από πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Κάλεσμα στον αρμόδιο Υπουργό να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών για τη δρομολόγηση του πλοίου Ασφαλεία απευθύνει και ο Γιάννη Πλακιωτάκη.